Την επόμενη Παρασκευή θα πάω πάλι λαϊκή. Βασικά θα βρω λαϊκή από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα θα ξαναμαγειρέψω ψάρι, φίλε, και θα το κάνω τέλειο. Γιατί σήμερα ήταν λίγο σαν εμπτός ψάρι και ξαδερφούλα δεν το έτρωγε. Βασικά έκανε πως το έτρωγε για να μην μαλώσουμε, ενώ της είχα πει, ας πούμε, της είχα ξεκαθαρίσει ότι άμα δεν θες μην το φας, δεν με πειράζει. Γιατί την τελευταία φορά που είχα φτιάξει κάτι μπιφτέκια τα οποία τα είχα κάνει γαμάτα, μου πουλούσε η παπά ότι ήταν ομά και το έφτιασε μπροστά μου και είχε γίνει τεράστιο τσακωμός. Σε φάση, ξέρω εγώ, ας πούμε, εντάξει, το διαλύουμε τη συγκατοίκηση, ξέρω και τα λοιπά. Για μια δαγωνιά μπιφτέκια, χάσαμε τη Μακεδονία. Και τη έχει μείνει από τότε, αλλά επειδή εντάξει ήταν λογικό, τη λέω: ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται το φάσο που είναι σα κατά τα ψάρια. Είχα ρε, τα έβαλα τα αλεύρωσα, μικρά ψαράκια, τα κουτσομπράκια, τα αλεύρωσα και τα έβαλα στο τηγάνι. Και μέσα στο τηγάνι, στην κατσαρόλα τέλο πάντων, με καυτό ηλιέλαιο. Και έσπασαν εντελώ, δηλαδή γίνανε σαν σκατόρε, φίλε. Δεν ξέρω, το αλεύρι πήγε στον πάτο. Μήπω δεν έχει και πολύ το λάδι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έγινε αυτό. Εν τω μεταξύ, θα μπορούσαμε να κάνουμε level ένα invade, αλλά okay. Ο Ζακ μπορεί να ξεκινήσει όλο και από Raptors ή Wolves, Κοίτα, ωραία είναι να κάνει face και εδώ θα το πληρώσει. Θα κάνει όμως. Α, πάει από πάνω το μαλακισμένο. Θα πάει από πάνω, αλλά... Okay, κάτσε κλάψε τώρα, bro. Okay. Πες και να φάω γκάνκ εδώ πέρα. Δεν πεθαίνω, αλλά αν πάρω ούλτι τους κάνω και double. Okay. Ο Ζάκ είναι 6 level. Έλα ρε μπρο, έζησε με 0 life, έλα ρε μπρο. Ο Ζάκ είναι bot. Okay, δεν θέλω να παίξω άλλο, legit. Δεν έχει νόημα. By the way, πώς με κάνει 1 vs 1. Ναι, βαρετό full ρε, έλα πάμε next. Guys, βαρετό full. Δεν πήρα το 7 level για 1 XP, για 21. Βγάζεις το rift από πίσω, bro, και απλά μπαίνεις. Κάτι δεν μ' αρέσει εμένα εδώ πέρα. Για να μην κρεμείς. Throw dive, okay, I guess fine. Shut down. Πάρουμε λίγα πλέτσια εδώ πέρα. Τι ρέλει ρε μαλάκα. Πας κάπου η ρέλια, μπρο. Η ρέλια πήγαινε κάπου. Πήγαινε κάπου η ρέλια. Mm-hmm.
Όχι, φίλε, εντάξει. Τίλτα ρε ωραία είναι. Legit. Legit, τίλτα ρε ωραία είναι τώρα. Πόπο, φίλε, εντάξει, δεν. Άμα είμαι στη θέση του ρε, θα είχα τίλτα ρε ωραία. Η δαγκονιά πέρασε μέσα από 500.000 range και από κάτι δέντρα μέσα και τέτοια. Κοίτα που πέρασε η δαγκονιά. Τι δαγκονιά ήταν αυτή, ρε φίλε, από φάντασμα λίγο. Ήταν λίγο κακό, νομίζω, για τον ωραία, φίλε, τι κοιτάς. Ήταν λίγο κακό. Επιτέλους τον πέρασε στα level. Θα πάρω αυτό που μου αξίζει. Μπορούμε να κάνουμε ρηφτάκια και εσύ, μπορεί και όχι, ξέρω. Δικάστηκε αλλά Tyson, το αυτή πάνω στο εύκολο, δεν ξέρεις. Δώστε. Η Γιούμι γιατί με παρα... Μπρο, τι κάκο, έπρεπε να έρθει η Γιούμι. Είχα 5 κιλά εκεί, έτσι, τι φας. Ο Ζακ τι έγινε, χοροπήδησε πάνω από τον Έκο. Η Γιούμι τι κάφερε. Δεν ήξερα ότι η Γιούμι περνάει μέσα από το τέτοιο. Γενικά το ούτε του Τραντ είναι λίγο πρόκειο. Μα λέει, εγώ γιατί είμαι ρούτη 5 λεπτά. Εγώ δεν προστατεύω τα βρωμιά. Μα λέει, τι γίνεται.